1961. Κατά πολλούς η κορυφαία μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τέχνη. Η έκφραση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και φαντασίας. Τι γίνεται όμως όταν αυτά τα δύο συνδυάζονται? Συναντήσαμε τον ζωγράφο Κωνσταντίνο Κοστούλα στην έκθεση του «Τροχή και σώμα» που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων και μας ξενάγησε στον μαγικό κόσμο της τέχνης με φόντο μονοθέσια της Φόρμουλα 1, ιστορικές μοτοσυκλέτες και κλασικά αυτοκίνητα. Αισθάνομαι την ίδια την αδρεναλίνη, τη μέθηση ταχύτητας, καταλάβατε. Και γι' αυτό μ' αρέσει και τη ζωγραφίζω. Μ' αρέσει σαν θέμα. Το ταξίδι του Κωνσταντίνου Κοστούλα στα μονοπάτια της τέχνης ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Πειραματίστηκε με διάφορες μορφές της εικαστικής τέχνης και πολλά αντικείμενα, αλλά κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι η ταχύτητα αποτελεί την πηγή έμπνευσής του. Ζωγράφιζα τα πάντα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάπου δεν με εκφράζανε, δεν σας το κρίνω. Και όλα τα χάριζα. Αυτό όμως που μ' άρεσε, που ήθελα να ζωγραφίσω πάντα, ήταν η ταχύτητα, οι μοτοσυκλέτες, οι φόρμουλες, οι κλασικές μοτοσυκλέτες, τα μουσιακά κομμάτια. Και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, γιατί είναι η αγάπη μου. Με λίγα λόγια. Δώστε μου μοτοσυκλέτες, φόρμουλες, κλασικά αυτοκίνητα, τίποτα άλλο μην μου δίνετε. 3, 4 και σε πολλές περιπτώσεις 5 εβδομάδες χρειάζονται για να ολοκληρώσει ένα έργο του, όπως για παράδειγμα αυτή την BMW, η οποία είναι μία από τις αγαπημένες του, αν και λάτρης της Ferrari. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ όταν τη ζωγράφισα. Δεν σας κρύβω ότι όταν τελείωσα, καθόμουν περίπου μία ώρα απέναντι και την κοιτούσα, ξέρετε, την απολάμβανα, ας πούμε. Η αρχή γίνεται από μία φωτογραφία. Ο κύριος Κοστούλας ταξιδεύει στο εξωτερικό που προμηθεύεται εξειδικευμένα βιβλία με σπάνιες φωτογραφίες. Στόχος του είναι να αποτυπώσει την ταχύτητα πάνω στον καμβά. Χρησιμοποιώ αυτές τις ελεύθερες πινελιές με αυτά τα ζωηρά χρώματα, έτσι σαν φόντα που τα βγάζει η αδρεναλίνη, η ταχύτητα, η μέθη, ξέρετε. Αυτό είναι που μου αρέσει. Αυτή είναι μια μοτοσυκλέτα Cadillac. Αν την προσέξετε, έχει το φανάρι της και η πίσω της πλευρά είναι τα φανάρια του αυτοκίνητου της Cadillac. Έγινε η παραγωγή της το 1984 και νομίζω βγήκαν 99% κομμάτια. Μετά σταμάτησε παραγωγή. Το να είσαι καλλιτέχνης, ειδικά στην Ελλάδα, είναι δύσκολο, παραδέχεται στην κάμερα του Αντένα, αλλά η στήριξη του κόσμου μεταξύ άλλων είναι αυτή που τον οπλίζει με θάρρος για να συνεχίσει την προσπάθειά του. Αυτό που με οπλίζει είναι η αγάπη μου προς τη ζωγραφική και προς τα θέματα που κάνω και βέβαια δεν σας κρύβω ότι μου δίνουν πολύ κουράγιο και με παροτρύνουν μπροστά οι χορηγοί μου που έχω. Είναι το περιοδικό το Αθηνόραμα, οι 4 τροχοί του κυρίου Καβαθά και το Auto Build και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην πόλη μας η προσπάθειά μας είναι να γίνει ένα πολιτικό σταυροδρόμιο. Στο πολιτικό σταυροδρόμιο αυτό πρέπει να υπάρχει και ένταση και πάθος και ταχύτητα. Και νομίζω ότι στον κύριο Κοστούλα το έχουμε βρει αυτό. Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο που η τέχνη και η τροχή ζουν αρμονικά, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Κωνσταντίνου Κοστούλα στο διαδίκτυο. Ή αν σταθείτε τυχεροί, μπορεί να τον πετύχετε σε κάποιο από τα νησιά μας, όπως η Κρήτη ή η Μύκονος, όπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα φιλοξενηθούν τα έργα του.